Dragon Ball Super λείπει από την τηλεόραση. Λείπει από το ίντερνετ, λείπει από παντού. Πού είναι το Dragon Ball Super? Stay down, πού είναι το Dragon Ball Super? Περιμένουμε και πώς δεν αντέχω άλλο. Πες μου ότι θα δούμε κάτι καινούριο. Stay down. Έχουμε καινούρια ταινία. Αμάν. Να. Σου φαντάζομαι μετά το hype του Dragon Ball Super Broly, κάτι καλύτερο θα φέρνει το έτσι. Dragon Ball Super, Super Hero. Stay down. Are you ready? Μετά από τόσα χρόνια, θυμάσαι πως κάναμε με τον Broly? Θυμάμαι, πρέπει να κάναμε 50 διαφορετικά stream για το κάθε trailer ή teaser ή poster που έβγαινε. Είχε designs κιόλας. Ήμασταν πάρα πολύ χαϊπαρισμένοι για την ταινία. Και δυστυχώς αυτό είναι το μόνο που με στεναχωρεί για αυτή την ταινία, γιατί δεν είμαστε πολύ χαϊπαρισμένοι. Δυστυχώς. Τίποτα μέχρι στιγμής δεν με έχει ενθουσιάσει. Θυμάμαι που πριν κυκλοφορήσει ταινία πετάγανε συνέχεια trailers. Με τον Broly, μετά με τον Gogeta, μετά μέσα από το βίντεο κλιπ του Blizzard. Φυσικά το Blizzard ήταν τρομερό κομμάτι, άμα το θυμάσαι, που είχαμε χάει πολύ την ώρα το ακούγαμε. Oh, ναι. Και σε αυτή την περίπτωση, αν και η ταινία είναι να κυκλοφορήσει το 2022, δεν έχουμε πάρει αρκετό υλικό. Stay down. Ξέρεις τι μου άρεσε πάρα πολύ στο Broly? Το 2D animation. Ξέρεις τι δεν μου αρέσει να βλέπω από το 2D animation? Να κάνουμε transition στο 3D χωρίς δείγμα 2D. Καταρχάς, έτσι για την ιστορία, να πούμε ότι όταν ανακοινώθηκε η ταινία και δεν ξέραμε αν είναι CGI ή όχι, η Toei δούλευε ήδη σε αμέτρητα πρόγραμμα. Όταν άκουγα εγώ αυτά τα πράγματα, έχανα το hype. Όταν είδα ότι η σειρά που αγαπάω, που περίμενα πώς και πώς να βγάλει νέο υλικό μετά από τόσα χρόνια, μετά την επιτυχία του Broly, και είδα ότι θα γίνει 3D, είχα άμεικτα συναισθήματα. Τώρα, φαίνεται όμως, ίσως πάει να γίνει κάτι με την ιστορία. Πιστεύω η ιστορία θα βοηθήσει λίγο το 3D. Δηλαδή θα το ξεχάσουμε, δεν θα είναι το επίκεντρο. Απλά το μόνο που με αγχώνει, μια και λέμε για το 3D, είναι ο director που έχουν ανακοινώσει. Ο οποίος στην ταινία του Broly δεν με ενθουσίασε, δεν μου άρεσαν πολύ οι σκηνές. Ναι, δυστυχώς τίποτα από αυτά που έχουμε δει μέχρι στιγμής δεν έχει ενθουσιάσει. Και η φάση να πάρουμε κάτι απλό. Να είναι ένας απλός κακός, ίσως μια μάχη, ίσως μια φαν ιστορία, μερικά gags, λίγο πιο Toriyama στυλ. Να γυρίσουμε στα απλά, μου άρεσε. Μεταξύ μας, αν και εντάξει, αυτό δεν είναι επίσημο, πιστεύεις ότι ο Goku και ο Vegeta δεν θα είναι στην ταινία? Ζούμε με την ελπίδα και ζω με την ελπίδα να μην είναι ο Goku και ο Vegeta. Όχι τελείως, εννοείται ότι θα ήθελα να δω σκηνές μαζί του. Γιατί λατρεύω τον Vegeta και τον Goku. Και από ό,τι είδαμε, θα είναι και ο Broly μαζί του. Οπότε αυτό είναι μια έξτρα χαρά. Ας πω την αλήθεια όμως, δεν θα του ήθελα να του δω καθόλου στη γη. Από ό,τι φαίνεται, ρε παιδί μου, η μάχη θα είναι στη γη με τον Piccolo, τον Gohan και τα Androidi, τον Gamera και τον Gamma 2 που έχουμε δει. Θέλω να είναι αυτό το πηγαίνει στο ρεαλ. Δεν θέλω να δω Goku και Vegeta. Τζέτα, σου πω καθόλου σε αυτή τη μάχη. Θέλω να δω τον Gohan, να δω πόσο έχει δυναμώσει, να δούμε αν προπονήθηκε, μετά το τρώμε το πάρο, ναι, γιατί έχουν περάσει και κάποια χρόνια από ό,τι λένε. Οπότε θέλω να δω αυτό, δεν θέλω να δω το Goku Vegeta. Απλά καταλαβαίνεις πως το λέω. Όταν σε όλα αυτά τα άρξη και όλα αυτά τα χρόνια ο Goku Vegeta είναι το επίκεντρο, θα ήθελα ένα sub mini arc. Το οποίο δεν είναι. Και πιστεύω δικαίως το θέλω και όλοι μας. Προσωπικά προσπαθώ να μένω πλην τον teaser και τον trailer, προσπαθώ να μένω ουδέτερος και γενικότερα να μην το ψάχνω, αλλά από ό,τι έχω καταλάβει θα προσπαθήσω να κάνουν μια μικρότερη σε μέγεθος ιστορία. Κοίταξε να δεις, κατά τη γνώμη μου δεν θα υπάρξει καμία αναφορά ούτε σε γκρανόλα, ούτε σε μόρο, τίποτα. Σίγουρα. Θα μην το θυμηθείς, ούτε στη σειρά, ούτε τίποτα. Γενικότερα είμαστε και οι δύο ψιλοουδέτεροι με αυτή την ταινία. Ναι, ναι. Τώρα θέλω να σε ρωτήσω κάτι άλλο. Το Super Dragon Ball Heroes το ξέρεις? Ναι. Τι θα προτιμούσες για μια ταινία, να ήταν στο στυλ του Super Dragon Ball Heroes? Αν και δεν έχει κίνηση, τουλάχιστον είναι 2D και είναι τα γνώριμα σχέδια που ξέρουμε που χρησιμοποιήθηκαν και στο Super, ή προτιμάς τα 3D? Βασικά ξέρεις τι, ίσως απαντήσω το 2D τελείως, γιατί είμαι 2D fan. Άρα προτιμάς στατικό 2D παρά 3D, ναι, με κίνηση. Μπράβο. Διότι θα δείχνει διαφορετικό από το 2D που έχει συνηθίσει. Ναι, και να σου πω κάτι. Θα προτιμούσα να θυσιάσω επεισόδια με 2D που θα ξέρω ότι θα είναι χάλια, αν ξέρω ότι τα επόμενα θα είναι καλύτερα σε animation, όπως λέγαμε σε περίπτωση του Super, το επεισόδιο 129 παράδειγμα να είχε πολύ κακό animation και reused, και το 130 να ήταν απίστευτο, να ήταν καλύτερο και από ταινία, παρά να βλέπω συνέχεια 3D. Κοίτα, δεν θέλω να πάω στο ακραίο και να πω ότι υπάρχουν γαμάτα 3D, διότι εντάξει, πριν λίγο καιρό βγήκε το Arcane και μας ισοπαίδωσε που ήταν όλο 3D. Ναι, όντως. Αλλά εντάξει, το Arcane είναι μια εξαίρεση, ήταν κάτι πολύ ιδιαίτερο, γι' αυτό έδειχνε και τόσο ιδιαίτερα όμορφο. Αλλά αν με έβαζες να διαλέξω μεταξύ, πάρε μια στατική ταινία όπου ουσιαστικά είναι μια επέκταση του άνιμε χωρίς κάτι ιδιαίτερο, ή πάρε 3D τουλάχιστον κάτι πρωτότυπο, να πω την αλήθεια να προτιμούσα το 3D. Γιατί, θα το πω πολύ απλά, το Super Dragon Ball Heroes δεν με ενδιαφέρει σαν σειρά. Άρα, από άποψη οπτικού τομέα, δεν είμαι hype προφανώς, αλλά είναι και η φάση. Τώρα, το σημαντικότερο, αυτό που κάθομαι και αναρωτιέμαι, που ακόμα δεν έχω αποφασίσει, διχάζομαι λίγο. Δεν ξέρω
αν νιώθω καλά απλά επειδή παίρνω Dragon Ball ή όχι. Διότι θα προτιμούσα να μην υπήρχε καθόλου Dragon Ball ή να παίρνουμε έστω αυτά τα 3D. Και δυστυχώς στρέφομαι προς το θα προτιμούσα να μην είχαμε καθόλου Dragon Ball. Πραγματικά δεν ξέρω αν μπορούν να καταφέρουν κάτι. Αλλά για να πάμε στο 3D, και είναι η κυρία διαφορά μεταξύ του 3D και του 2D. 2D, κάθε χαρακτήρας που κινείται είναι μια διαφορετική ζωγραφιά. Άρα αν ένας χαρακτήρας θέλει να κουνήσει το χέρι του, πρέπει να ζωγραφιστεί να κουνάει το χέρι του. Τα 3D από την άλλη είναι μοντέλα. Φτιάχνεις ένα 3D μοντέλο και το προσαρμόζεις όπως εσύ θες, με αποτέλεσμα να μπορείς να το κάνεις να παίρνει πιο δυναμικές πόζες, η κάμερά σου να είναι πιο ζωντανή και να κάνεις πράγματα τα οποία δεν τα έχεις συνηθίσει. Που το Dragon Ball δυστυχώς πάσχει λίγο ότι έχει συγκεκριμένες πόζες, έχει συγκεκριμένες ακτίνες, έχει συγκεκριμένα επιθέσεις. Άρα μπορεί η ταινία να βοηθήσει σε αυτό το τομέα. Όπως είπες και εσύ, δυστυχώς ο σκηνοθέτης ταινίας δεν έχει κάτι ιδιαίτερο κατά τη ζώνη του, να πεις δηλαδή ότι okay, θα μας χαϊπάρει με ό,τι θα παράγει. Αλλά ελπίζω σε κάτι άλλο. Και ξέρεις που αναφέρομαι. Έχουμε νέο σχεδιαστή χαρακτήρων. Τίποτα λιγότερο από τον θρυλικό Τσικάση Κούμποτα. Ήταν και ο σχεδιαστής χαρακτήρων του One Punch Man. Άρα γνωρίζουμε ότι είναι πολύ καλός σχεδιαστής. Επίσης είναι φανατικός Dragon Ballάκιας. Είναι Dragon Ballάκιας φανατικός της καλής εποχής του Dragon Ball. Μιλάμε με Dragon Ball Z. Και αυτή τη φορά μας δίνει κάποια σχέδια τα οποία αν και μπορούσε να τα κάνει λίγο πιο δυναμικά, όταν πάνε σε 3D περιβάλλον είναι πιο απλά. Δηλαδή, αν και τα σχέδιά του είχαν τις ωραίες μεγάλες μύτες, τα μεγάλα αυτιά για τον πίκολο, τις λεπτομέρειες, τις σκιάσεις, όταν πηγαίνουν σε 3D περιβάλλον μοιάζουν πιο πολύ με κάτι που βλέπαμε στο Dragon Ball Super. Μικρές μύτες, χαρακτηριστικά περιορισμένα. Αλλά τι γίνεται. Αυτή η ταινία, από ό,τι έχουμε ακούσει ως τώρα, μπορεί να βγει και λάθος αυτό, δεν έχει 2D animation. Δεν έχουμε δει κάποια σκηνή. Πλην φυσικά special effect, όπως επιθέσεις. Και τα special effect, ναι, το καταλαβαίνω, μπορούν πολλές φορές να σώσουν την κατάσταση. Έχουμε παραδείγματα όπως το Demon Slayer, όπου η σειρά ουσιαστικά το μεγαλύτερο της μέρος, τα 2-3 της σειράς είναι 3D και από πάνω ζωγραφίζονται 2D χαρακτήρες. Αλλά στη συγκεκριμένη περίπτωση δεν έχουμε την UFO Table. Δεν έχουμε δηλαδή το τρελό staff, το τρελό προσωπικό που δουλεύει στην UFO Table. Άρα εδώ πέρα δεν πρόκειται να δούμε την κορυφή στα special effect. Το Broly αντίθετα είχε special effect artist από το Your Name. Αλλά πες μου, θέλω να πούμε και να συγκρίνουμε απλά πράγματα. Θα βάλω αυτή τη στιγμή στην οθόνη δύο designs. Είναι ο Broly από την προηγούμενη ταινία και ο Broly από τη μοντέρνα ταινία. Ποια είναι τα σχόλιά σου, Stay Down? Αν και είμαι μεγάλος φαν του Κουμπότα, τον λάτρεψα στο Dragon Ball Super Broly, τα design του και τα σχέδιά του. Εμένα εδώ, βασικά το συγκεκριμένο design του Broly δηλαδή, νιώθω ότι κάνει ένα upgrade το Σεντάνι και δεν με ενθουσιάζει αυτό ιδιαίτερα. Παρόλο που τα design του μου αρέσουν γενικά, ας πούμε οι υπόλοιποι, η Πάμα, Γκόχαν, ο Πίκολο, ο Γκόκου, αυτοί είναι πάρα πολύ όμορφοι όλοι τους. Νιώθω ότι για κάποιο λόγο είναι σαν να είναι κάτι σαν restrain, να μην κάνει αυτό που θέλει αυτός. Και είναι σαν να του λέει κάποιος, ρε φίλε, ξέρεις τι, κάτω το design σου, αλλά θέλω να μοιάζει με το Σεντάνι. Και θεωρώ πως τον περιορίζει σαν άρτης, γιατί ο Μπότα είναι απίστευτα detailed artist, είναι πολύ της λεπτομέρειας. Από την άλλη, ο Σιντάνι, έχω ξαναπεί τα σχολιά μου για το Σιντάνι, παρόλο που ότι δεν με έχει ενθουσιάσει πάρα πολύ το σχέδιό του, είναι πολύ συμπαθητικό θεωρώ και μου αρέσει πάρα πολύ και το σώμα που έχει ζωγραφίσει και τα πρόσωπα που ζωγραφίζει. Απλά πιστεύω ότι σε κάποια σημεία μου αρέσουν πιο πολύ τα design του παρά τα σχέδια που έκανε το supervision δηλαδή στην ταινία. Ο Takahashi τον νίκησε πάρα πολύ στην ταινία με τα σχέδιά του. Και ο Σίτα. Όλες οι σειρές έχουν κάποιο στυλ που τους ταιριάζει περισσότερο από κάποιο άλλο. Αντίθετα με το πατροπαράδοτο Dragon Ball που είχαμε συνηθίσει με τη λεπτομέρεια, τη σκίαση, τους λεπτομερέστατους μύες, όπου εξυπηρετούσαν διότι το Dragon Ball και το Dragon Ball Z ήταν και τα δύο σειρές όχι ιδιαίτερα με animation, ήταν περισσότερο με όμορφα στιγμιότυπα και με μπουνιές μπρος πίσω, με αποτέλεσμα οι animators να μπορούν να δίνουν περισσότερη λεπτομέρεια. Και αντίθετα, με το πέρασμα στο Broly έγινε η απόπειρα να δημιουργήσουμε πιο απλά μοντέλα χαρακτήρων, ώστε να έχουμε περισσότερη κίνηση. Προφανώς όταν η ταινία υπήρχε καλύτερη οργάνωση, άρα προφανώς και το animation θα ήταν καλύτερο. Κάποιοι animators, όπως είπες και εσύ, αγνώρισαν πλήρως το Σιντάνι και δώσανε καλύτερα designs. Και βλέπουμε τώρα ότι, σαν φαν του παλιού Dragon Ball, ο Κουμπότα αποφασίζει να κάνει τον Broly λίγο πιο κοντά στον παλιό Broly των ταινιών, όπου σε ένα 2D περιβάλλον δεν θα βοηθούσε πάρα πολύ, αλλά εδώ είμαστε σε ένα 3D με 3D μοντέλα. Πολλοί λένε φυσικά ότι αυτά τα designs δεν είναι ολοκληρωμένα, που μπορεί να είναι και αλήθεια, άρα δηλαδή αυτά που παίρνουμε είναι κάποιες πρώτες ιδέες και να δούμε κάποια άλλα designs αργότερα και αν καλύτερα. Και ξέρουμε ότι μπορεί να ζωγραφίσει καλύτερο Dragon Ball, διότι μας το έχει δείξει με σχέδιά του. Άρα για τώρα,
Όσο αφορά τον Μπρόλι, θα πω ότι ο παλιός Μπρόλι μου άρεσε περισσότερο. Αλλά όσο αφορά τους υπόλοιπους χαρακτήρες ή το πόστερ ας πούμε μου άρεσε πάρα πολύ. Είναι ούτε σαν το παλιό, αλλά ούτε σαν το Σιντάν. Είναι κάτι λίγο πιο πρωτότυπο, λίγο στρογγυλεμένο, με καλύτερη σκίαση. Αλλά θα δούμε πώς θα λειτουργήσει. Διότι σε αυτή την ταινία δεν έχουμε 2D προσωπικό. Έχουμε αντίθετα τον Τσικάση Κούμποτα, ο οποίος γραφίζει πανέμορφο Dragon Ball, να πηγαίνει πάνω από τα 3D, όπως έγινε και στην ταινία του Μπρόλι, και να διορθώνει λεπτομέρειες. Πάντως μου αρέσει που διχαστήκαμε. Εσύ προτιμάς τον Κούμποτα, και εγώ τουλάχιστον σε κάποια σημεία προτιμώ το Σιντάνι. Λοιπόν. It's προβλέψεις time. Λοιπόν, γενικά θεωρώ πως η ιστορία θα είναι ένα κάτσαν remake του Cell. Δηλαδή, βλέπουμε ότι ο Gohan είναι το επίκεντρο της ιστορίας και ο εχθρός του είναι η Red Ribbon και κάποιοι ανδροειδές. Γενικά, βλέπουμε ότι ο Toriyama έχει συνηθίζει τώρα να ξαναφέρνει πλοκές παλιές και να τις κάνει με το δικό του τρόπο. Και προσωπικά, αν θες τη γνώμη μου, τις κάνει καλύτερα από τον Γιοτάρο. Δηλαδή, το Γιοτάρο είναι απλά μια φθηνή αντιγραφή. Και αυτό φαίνεται και ξεκάθαρα και στα σχέδια. Δηλαδή, βλέπουμε τον Gohan να το σχέδιό του, που φαντάζομαι το έδωσε ο Toriyama, να έχει τα ρούχα του από το Cell Arc. Τα μαλλιά που να μεγάλωσαν να είναι κυριολεκτικά ολόιδια όπως ήταν στο base form του στο Cell Saga. Απλά μου αρέσει που θα είναι και η οικογένειά του στη μέση, γιατί εντάξει, τώρα οι καταστάσεις έχουν αλλάξει. Ο Gohan έχει πλέον οικογένεια, έχει την κόρη του. Θεωρώ πως θα είναι πιο light-hearted κάτι, γνώμη μου. Δεν θα είναι κάτι επικίνδυνο ή dangerous. Θεωρώ πως τα στάνταρ στο δύο είναι πιο χαμηλά. Είμαστε πιο ήρεμοι, πιο chill. Γενικότερα θα ήθελα να δω στην ταινία πιο πολύ. Περισσότερο χρόνο με την οικογένεια του Gohan. Θα ήθελα να δω περισσότερο χρόνο με την Ban, μιας και φαίνεται να προπονείται η Ban τώρα. Δηλαδή φαινόμαστε να είμαστε λίγο πιο πριν το End of Z. Οπότε θα ήθελα να δω έτσι τέτοιες σκηνές με τον Piccolo να την προπονεί. Γενικότερα αυτά τα slice of life μ' αρέσουν και θεωρώ ότι αυτό θα είναι αυτή η ταινία. Θα είναι ένα μεγάλο slice of life. Πού το βάζεις αυτό ότι δεν είναι End of Z? Με εκνευρίζει, δηλαδή. Νιώθω ότι η Ban έπρεπε να το περάσουν. Δηλαδή δεν μπορώ να καταλάβω ποιο είναι το νόημα. Να μην πάνε στο End of Z. Μήπως θέλουν αυτή η ταινία να είναι ένα prequel για την σειρά που θα έρθει και η σειρά που θα έρθει να είναι μετά το End of Z. Το manga δεν υπονοεί ότι επειδή ο Γκόκου έφυγε να προπονηθεί με τον Νουμπ ότι έκοψε με τους άλλους, απλά έφυγε, πήγαν να προπονηθούν. Μπορεί να γύρισε το μεσημέρι σπίτι του, ας πούμε. Και θα ήθελα να συνεχίσει την ιστορία και δεν βρίσκω κανέναν περιορισμό. Και αυτό θα δώσει τη δυνατότητα σε άλλους δύο χαρακτήρες οι οποίοι έχουν μείνει μόνιμα στην παιδική ηλικία. Ναι. Δείξουν λίγο μεγαλύτερη. Δηλαδή, ο Γκότα και ο Τρανκς, όπου ξέρεις, πολλοί σκέφτονται ότι τα δύο designs που δεν έχουν εμφανιστεί στα μπρελόκ, τα κρυφά, είναι ο Γκότα και ο Τρανκς. Ναι. Εκτός αν έχουμε κάμεο ότι τον Γκάμα 1 θα τον πολεμάει ο Γκόχαν και τον Γκάμα 2 θα τον πολεμάει, ας πούμε, ο Γκότενγκς, που και να αυτό να γίνει, πολύ πολύ απλά ο Γκότενγκς να είναι μικρό παιδί. Αν και θα μάθω να δω τι είναι η Γκότενγκς. Ωραίο θα ήταν. Θα είναι πολύ περίεργο η Παν να δείχνει μικρό κοριτσάκι και να περπατάει και να μιλάει και όλα. Και ο Γκόταν και ο Τράγκ να είναι και αυτά μικρά παιδάκια. Πιστεύω θα είναι λίγο βλακία. Και το κακό είναι ότι ήδη έχουμε design για αυτούς τους δύο χαρακτήρες. Και δεν τα εκμεταλλευόμαστε. Εν τω μεταξύ, είναι και ντούκια. Ντούκια, ξέρεις, με την έννοια ότι είναι στη γράμμα στα παλικάρια. Έχουν μεγαλώσει και στο Σούπερ πριν δύο χρόνια ήταν πιτσιρίκια ακόμα. Δηλαδή και είναι πιο μικρό από τον Μπουάρ. Θέλω να δω τι θα κάνουμε αυτό, αλήθεια. Εγώ είμαι χαϊπαρισμένος. Δηλαδή, αν αυτό το transition να δείχνει πάνω λίγο μεγαλύτερη είναι διότι θέλω να μεγαλύσουν το Κότεν και τον Τρανκς, εγώ είμαι 100% υπέρ και πραγματικά θα χαϊπαριστώ να δούμε έναν teenager. Γιατί ενήλικο δεν νομίζω. Να δούμε έναν teenager Gotenks να πολεμάει. Ή έστω λίγο πιο πριν ο Trunks στο special του, ξέρεις. Ναι, και αυτό δεν μου άρεσε πάρα πολύ. Αν δηλαδή το μυστικό είναι ότι ο Gohan γυρνάει, πολεμάει, πώς φαίνεται το γεγονός ότι ο Gohan στη βασική του μορφή εντελώς τυχαία έχει τα μαλλιά του Gohan Base στο Cell Saga? Γενικά πιστεύω ότι ο Toriyama θέλει να παίξει λίγο με τις μνήμες μας και γι' αυτό ζωγράφισε τον Gohan έτσι. Αλλά να σου πω την αλήθεια, μου αρέσει πολύ. Μου αρέσει πάρα πολύ το σχέδιό του. Είναι λίγο Among Us. Είναι σας. Εγώ είμαι πολύ μεγάλος φαν αυτό, γιατί λατρεύω τον Team Gohan. Καλά τώρα, και αν παρατήρησες, το Super Saiyan μαλλί του έχει μαλλούρα σαν το 3-2. Οπότε γι' αυτό πιστεύω πάει Super Saiyan κιόλας. Επειδή θεωρητικά ο Gohan δεν χρειάζεται να πάει Super Saiyan εφόσον έχει και το Ultimate. Απλά που το κάνει γι' αυτό το λόγο, να μας εξυπηρετήσουν λίγο τη νοσταλγία. Που δεν με χαλάει, άμα γίνει με διακριτικό τρόπο και όχι με στα μούτρα μας, ξέρεις καμιά φορά που τα κάνουν. Όπως το Γιοτάρο, ναι, τον ανέφερα πάλι, το βλάκα. πιστεύω ότι θα είναι καλύτερο. Ναι, εντελώς μαγικά το μαλλί του να γίνεται από μακρύ καπέλο σε πρόκες μικρό, είναι πάρα πολύ διακριτικό.
Αλλά το περίεργο είναι ότι για πρώτη φορά έχει μία στολή καινούρια, όπου είναι παλιά. Από τη στιγμή που ο Γκόχαν έχει το δικό του αποκλειστικό γκι από το Boo Saga, εκείνο το μπλε με την κόκκινη ζώνη, που ήταν πρωτότυπο διότι από τη μία είχε τα χρώματα του Πίκολο και από την άλλη ήταν η στολή του Γκόκου. Άρα έκανε ομάζ και στον πατέρα του, αλλά και στον δάσκαλο, τον πρώτο του δάσκαλο, τον Πίκολο. Για ποιο λόγο δεν το χρησιμοποιούν αυτό και φοράει τα βαριά ρούχα του Πίκολο? Πιστεύω θα είναι και ανεξήγητο ο λόγο. Εκτό αν πετάξουν μια τάκα το στυλ ότι α, είμαι πλέον με τον Πίκολο, οπότε τον έχω συνηθίσει και τον βάζω σε εγώ ή κάτι τέτοιο, ή θέλω να τον τιμήσω. Α πούμε, αυτή η τάκα ήταν χρησιμοποιήθηκε και παλιά. Τώρα ξαναγυρνάει πίσω σε αυτά τα ρούχα, έχουμε πολλά references. Θέλω να δω, Δηλαδή πόσο δυνατά θα είναι τα ανδροειδή. Υπάρχει ένα theme που παίζει από πίσω ότι με super heroes. Και δεν το έχουν εξηγήσει ακριβώς. Θες να σου πω μια θεωρία που έχω. Ο Χοντρούλης που βλέπουμε σε όλα τα trailers είναι ο επιστήμονας που έφτιαξε τα ρομπότ και αυτός φαίνεται να είναι παθιασμένος με το super hero. Γιατί είδα ότι σε κάποια flashbacks έδειξε ένα πολύ περίεργο ήρωα. Και αναρωτιέμαι αν έφτιαξε τα ανδροειδή βάσει αυτού του ήρωα ώστε να έχουν ηρωικές αρχές και το Red Ribbon Army τον έπεισε ότι ο Goku και ο Vegeta είναι κακοί, άρα όλη η μάχη θα είναι ο Γκάμα 1 και ο Γκάμα 2 που θα πολεμούν τον Gohan, τον Piccolo, Κουτουλού, όλους μας τους φίλους καθαρά γιατί νομίζουν ότι είναι κακοί και στο τέλος αφού θα νικηθούν θα υπάρχει μια συμμαχία και θα νικήσουν ένα μεγαλύτερο κακό. Μ' αρέσει το ωραίος και να σου πω ήθελα μακάρι να είναι έτσι. Μακάρι. Μου ακούγεται πολύ ενδιαφέρον για κάτι για Dragon Ball. Θα μ' άρεσε δηλαδή να το δω. Μακάρι. Και είναι και καλή αφορμή ώστε αν είναι light-hearted μάχη, μπορείς και να μην τους σκοτώσεις στο τέλος, να τους κρατήσεις. Να έχουμε τα πρώτα androids που δεν χάνονται. Ναι, ακριβώς. Και είναι και πιο. Ξέρεις, είναι πιο ενδιαφέρον από αυτό που κάνουν στο γιο Σον Γκοκού, που ήρθαν απλά οι δύο άκεροι και μετά γίνανε φίλοι στο τέλος. Το θετικό με το γιο Σον Γκοκού ήταν ότι όταν ξεκινάει, σου λέει ότι είναι μια ιστορία που χάθηκε μέσα από τα χρόνια γιατί ήταν ασήμαντη. Και το άσχημο ξέρεις ποιο είναι. Ότι οι Dragon Ball fans είμαστε τόσο φανατικοί που ασχέτως αν η ταινία είναι καλή ή κακή, στο box office θα πιάσει νούμερα. Δηλαδή τα λεφτά της θα τα πάρει πίσω. Και δεν θα δώσει δυστυχώς το μήνυμα που θέλουμε να περάσουμε, τι θέλουμε ακριβώς. Αλλά εγώ άλλο θέλω να σου πω. Καιρός για λίγο spicy νέα. Μου άρεσε η θεωρία που είπες περί η ταινία να είναι prequel μιας νέας σειράς. Τι κι αν το 2022 είναι η χρονιά που το Dragon Ball Super γυρνάει πίσω. Μακάρι. Για τώρα, όπως ανέφερες, όλο το προσωπικό της Toei δουλεύει σε άλλες σειρές. Για παράδειγμα, πολλοί animators στη Toei έχουν, να πω, εξαφανιστεί ή κάνουν μικρές εμφανίσεις για μερικά δευτερόλεπτα σε κάποιες σειρές. Άρα αναρωτιέμαι, τι κι αν μία σειρά Dragon Ball είναι ήδη σε παραγωγή. Πώς θα ένιωθες αν σου έλεγα, ας πούμε, ότι πότε ξεκινάει η τελευταία σεζόν, τον Οκτώβριο. Τον Οκτώβριο του 22 έπαιρνε Dragon Ball Super. Θα μ' άρεσε να το ακούσω αυτό, αλλά μιας και ανέφερες πριν ότι εφόσον πλέον η παραγωγή, ρε παιδί μου, τελειώνει τα projects της ενώ η Toei, πιστεύω πως η σειρά είναι σε πολύ καιρό παραγωγή. Γι' αυτό πιστεύω βγήκε η ταινία, να είναι και το πειρασμό, ο πειραματισμός που ήθελαν για το 3D και να είναι και κάτι light-hearted, να μην είναι κάτι πολύ σοβαρό και να είναι κάτι prequel για την επόμενη σειρά που θα πάρουμε, ίσως του χρόνου, ίσως φέτος, δεν ξέρω. Απλά πιστεύω ότι θέλανε κάτι στο ενδιάμεσο, γιατί το Heroes, εντάξει, δεν θεωρείται ενδιάμεσο υλικό επίσημο. Ούτε το manga θα θέσει τη γνώμη μου. Οπότε πιστεύω γι' αυτό φτιάχτηκε και αυτή η ταινία. Θέλω να το ξεκινήσουνε, αλλά θέλω η σειρά να πάει καλά. Ούτε να πληρώνουν πολλά λεφτά, ούτε να πιέζονται, ούτε τίποτα. Πιστεύω ότι αυτή τη στιγμή φορά δεν θα κάνουν το λάθος. Και επίσης επαναλαμβάνω, γιατί θα μου πεις, γιατί είπες Οκτώβριο, ρε φίλε, και δεν είπες ένα μήνα πιο πριν ή πιο μετά. Σου πω, διότι εκείνη την περίοδο θα ανοίξει το time slot του Digimon Ghost Stories. Άμα θυμάσαι, όταν τελειώσε το Super, το χρόνο του, την Κυριακή, τον πήρε το Digimon. Άρα πιστεύω ότι θα γίνει full κύκλος, μετά το Digimon θα ξαναπάρουμε πίσω το Dragon Ball Super. Πώς θα ένιωθες, εγώ θα ήμουν full hype αν γινόταν κάτι τέτοιο. Ναι, θα ήμουν και εγώ full hype. Και να σου πω την αλήθεια, συμφωνώ πολύ με αυτό που είπες και να σου πω την αλήθεια να το αργούσαν και πιο πολύ. Γιατί θέλω να πιστεύω ότι η Toei έχει μάθει από τα λάθη της και δεν θα κάνει ras τη σειρά όπως έκανε το Super, γιατί βιάστηκε πολύ να το βγάλει σε παραγωγή. Ελπίζω βασικά να είναι έτσι. Κοίτα, λέμε για λάθη. Ήταν κυριολεκτικά, για να το εξηγήσουμε και αυτό, αυτή την παρεξήγηση. Είναι ουσιαστικά η απληστία που υπήρχε και όντως είναι απληστία των ομάδων που κανονίζουν ποια άνιμε θα κυκλοφορήσουν, των επενδυτών να το πούμε πολύ απλά, όπου με το Kai να ολοκληρώνεται και το Resurrection F, από εκεί που κανένας δεν περίμενε ότι θα πιάσει πολλά λεφτά, να βγάλει πάρα πολλά λεφτά, να θέλουν να βγάλουν καπάκι μια καινούργια σειρά με αποτέλεσμα μέσα στους 4 μήνες να λένε θέλουμε να ξεκινήσει μια σειρά, όπου να ξεκινάς μια σειρά μέσα σε 4 μήνες είναι αστείο. Ναι. Αποκαλύφθηκε ότι όταν το πρώτο επεισόδιο της σειράς πεζότανε, η Toei είχε ολοκληρώσει 2 επεισόδια
Το 3 και το 4 ήταν σχεδόν ολοκληρωμένα και το 5 που είχε πάρα πολύ δράση δεν ήταν καν σε παραγωγή, δεν είχε καν ξεκινήσει. Με αποτέλεσμα, από την αρχή η Toei να αναγκάζεται να βάζει κι άλλα στούντιο μέσα, να φιδεύεται παραπάνω λεφτά, που okay, έπαιρνες άνιμε. Και επίσης, οι περισσότερες σειρές στην εποχή μας έχουν προβλήματα στις παραγωγές τους, αλλά με τη διαφορά ότι σε εμάς το βλέπαμε και στον οπτικό τομέα. Υπάρχουν πολλές σειρές που υποφέρουν διότι οι υπάλληλοι τους δουλεύουν πάρα πολύ ή τα επεισόδια τελειώνουν το τελευταίο δευτερόλεπτο. Ας δώσω ένα παράδειγμα, το Attack on Titan. Η πρώτη σεζόν ήταν τόσο μεγάλο χάος, όπου τα επεισόδια παραδίδονταν στον σταθμό για να παιχτούν την ίδια μέρα που πεζόντουσαν. Δηλαδή δουλεύαν στα επεισόδια μέχρι την προηγούμενη μέρα. Ένα είναι το ζητούμενο. Η Toei ήθελε να κάνει Dragon Ball σειρά από το 1990 κάτι μέχρι και πριν 10 χρόνια περίπου. Απλά το Toriyama δεν ήθελε ο άνθρωπος, είχε κουραστεί και δεν ήθελε να βγάλει υλικό. Οπότε τους δικαιολογώ σε ένα σημείο γιατί ήθελαν τόσο πολύ να βγάλουν μια καινούργια σειρά και πόσο χαϊπαρισμένη ήταν φαντάζομαι η παραγωγή να βγάλει μια τέτοια σειρά όπως το Super. Δεν είναι μόνο να κυκλοφορείς μια σειρά, δεν είναι μόνο να τροφοδοτείς τους φαν που προωθούν τη σειρά, είναι και να δημιουργήσεις μια νέα γενιά. Το να φέρνεις έναν πιο μικρό χαρακτήρα σε ηλικία δεν είναι έτσι μια τυχαία απόφαση. Ακριβώς. Είναι και μια απόπειρα να πιάσεις τα παιδάκια που δεν έχουν δει ποτέ Dragon Ball να πούνε «Α, κοίτα ένας νέος χαρακτήρας, θέλω να δω τη σειρά». Εγώ όμως θα ήθελα και να επεκτείνω και αυτό που είπες με το early production, να σχολιάσω ένα μικρό έτσι πράγμα που σκέφτηκα. Γι' αυτό θεωρώ και είδαμε και recap για τις ταινίες. Για να σώσουν αυτόν τον χρόνο με την παραγωγή, να πούνε τα παιδί μου ότι «Α, επειδή δεν μπορούμε τώρα να βιαστούμε να βγάλουμε τις καινούργιες ιστορίες, ας ξαναπούμε τις παλιές, δηλαδή το Battle of Gods και το Resurrection F». Μα προφανώς. Ώστε να προετοιμάσουμε για τα επόμενα arc. Βέβαια, το Universe 6 δεν πολύ πέτυχε, μιας και πιάσαμε αυτό το θέμα, αλλά μετά το Black Arc το Super ανέβηκε πάρα πολύ. Όταν λέμε προετοιμασία ή προπαραγωγή ή pre-production που λένε στα αγγλικά, δεν εννοούμε animation. Εννοούμε τα πάντα. Δεν είναι ότι θα πεις έναν animator ζωγράφισε και θα ζωγραφίσει. Πρέπει να γραφτούν ιστορίες, πρέπει οι ιστορίες να γίνουν σενάρια και αφού τελειώσουν όλα αυτά πρέπει να ξεκινήσει μια ολόκληρη παραγωγή animation. Το animation και το voice acting είναι τα τελευταία κομμάτια ενός επεισοδίου. Υπάρχει τεράστια δουλειά που πέφτει πριν αυτά φτιαχτούν. Να υπάρχουν αρχικά designs, να υπάρχουν όλα τα backgrounds, να είναι προετοιμασμένη μια παραγωγή, να βρεις κόσμο να δουλέψει. Αυτό σημαίνει προπαραγωγή. Προπαραγωγή δεν σημαίνει ποιος θα ζωγραφίσει μόνο στο χαρτί. Είναι και τι θα ζωγραφιστεί και ποιοι θα το κάνουν. Και αυτό πρέπει να έχει το Super. Το Super θέλει να επιστρέψει, να έχει μια δυνατή παραγωγή, με σχέδια απλά και εύκολα, ώστε να μπορούν να βγουν πολλά επεισόδια, να έχεις ένα καλό προσωπικό που έχει αρκετό χρόνο ώστε να αποκτήσει εμπειρία με τα σχέδια και τέλος να ξεκινήσεις ομαλά με απλά επεισοδιάκια, ίσως κάτι slice of life, να ανοίξεις μια απλή πλοκή και να έχεις τα δυνατά επεισόδια, τα τελευταία ας πούμε μιας ιστορίας με το δυνατό animation και τα υπόλοιπα να είναι πιο οργανικά, δηλαδή οι χαρακτήρες να μιλάνε, να κουνιούνται. Θα το ξαναπώ, άμα θέλεις να δεις πώς θα έδειχνε το Dragon Ball άμα ήταν πανέμορφο και οργανωμένο, απλά δες Dragon Quest. Αν πάρουν από τα λάθη τους, όπως είπες με την παραγωγή, που ανέφερες όλα αυτά, γιατί δεν παίζει μόνο και το animation, παίζει και το γράψιμο και το voice acting και όλα αυτά. Γι' αυτό πιστεύω και τα arcs τους δεν βγήκαν πιο πετυχημένα από ό,τι θα έπρεπε να ήταν. Παράδειγμα το Trunks arc ή το Tournament of Power. Πιστεύω θα βγαίνουν πιο πετυχημένα αν είχαν ένα καλύτερο γράψιμο, γιατί έχουν κάτι θεματικές που άμα κάτσεις και τις αναλύσεις, περνάει η ώρα, περνάς δύο ώρες που τα αναλύσεις. Αυτό σημαίνει ότι είναι περίπλοκες θεματικές, δεν είναι απλές. Όπως έχεις κάνει πολύ σωστά εσύ τα βίντεο σου με την ανάλυση χαρακτήρων, ο Τζίρεν δεν είναι απλός χαρακτήρας, είναι περίπλοκος. Ο 17 είναι περίπλοκος χαρακτήρας. Και ο τόπο και ο hit που έχεις πει, όλα αυτά δυστυχώς το Super δεν πρόλαβε να τα αναπτύξει. Θέλω να πιστεύω ότι αν επιστρέψει η σειρά, να δούμε λίγο καλύτερο ως γράψιμο. Για να σου κλείσω την ιστορία για το πώς επηρεάζει μια καλή παραγωγή πλην της εικόνας, φυσικά πλην του οπτικού τομέα, ένα επεισόδιο. Όσο λιγότερο χρόνο έχεις να γράψεις ένα καλό σενάριο, πρέπει να γράψεις μια απλή ιστορία. Για παράδειγμα, okay, η ιστορία μας έχει δύο χαρακτήρες οι οποίοι έχουν τα προβλήματά τους, τα συζητάνε, δεν τα βρίσκουν, πολεμάνε. Άμα δεν έχεις χρόνο, η συζήτηση θα μειωθεί και επίσης η μάχη θα περιοριστεί. Άρα έχεις δύο χαρακτήρες που ίσα ίσα γνωρίζονται, γίνονται αντίπαλοι, πολεμάνε, τέλος. Και όχι μόνο αυτό, Ντέστρο. Αυτό σημαίνει ότι θα πάνε και πιο γρήγορα στη μάχη. Δηλαδή θα αφήσουν τα προηγούμενα, όπως είπες, και θα πάνε πιο πολύ γρήγορα στη μάχη και θα είναι και πιο μικρή μάχη. Για να τελειώσει γρήγορα. Θα κάνει τη μάχη πιο απλή. Μπράβο. Περισσότερες κόντρες, λιγότερη κίνηση.
δεν θα δώσεις χρόνο στις προσωπικότητές τους, διότι δεν έχεις χρόνο να γράψεις σενάρια για να τους δώσεις βάθος, τα backstory τους θα είναι απλά. Και τέλος θα προσπαθήσεις να κάνεις μια τελική μάχη που να δείχνει κάπως ικανοποιητική, αλλά θα πατήσεις πάνω σε όλα τα προηγούμενα επεισόδια. Άρα το σημαντικό είναι να ξεκινάς με μια καλή ιστορία και ένα καλό σενάριο. Εγώ αυτά είχα να πω Stay Down για την ταινία για τον Dragon Ball Super. Δεν υπάρχει κάποιο hype, αλλά ζω πάντα με την ελπίδα ότι πάω χωρίς να ζητάω τίποτα για να πάρω τα πάντα. Εγώ στο Dragon Ball Super Hero θα πάω με ουδέτερη στάση. Ούτε θα περιμένω κάτι πολύ τέλειο, αλλά ούτε και κάτι πολύ χάλια. Εγώ πιστεύω ότι θα μου αρέσει η ταινία. Αλλά όχι σε βαθμό όπως το Battle of Gods, όπως το Broly, όπως έχουμε προαναφέρει σε πολλά stream που έχουμε κάνει. Άρα δεν ζητάμε τίποτα, αλλά αναμένουμε τα καλύτερα. Από Mazinger Destro και Stay Down, γεια σας! How I strike like that.